Όχι, δεν λέει αλήθεια ο κύριος Χρυμόνος. Επειδή γιατί, λοιπόν ο Τάκης Χατζής ήταν εδώ δίπλα και το έξω, εγώ τον έφερα εδώ για να λύσουμε την παρέξηση. Δεν θα επιτρέψω να με αμφισβητήσετε. Εντολή τέτοια να μην παριστάμεθα με συναδέλφους βουλευτές που είναι στο κόμμα. Το ζήσατε εσείς, το ζήσα εγώ χθες. Το ξέρω, αλλά σας λέω ότι ξέρω ότι δεν υπάρχει οδηγία τι καμία ξέρετε. Τέτοια. Τι είναι ξέρετε, ξέρετε κύριε Χαλαμάτια. Μισό λεπτό να μας πει ότι το γυρίσανε τούμπα, αφού εχθές ήρθε ο άνθρωπος να βγει. Τον είδα εγώ με τα μάτια να κάνουν αυτή τη διαπραγμάτευση. Τι να τον κάνει να τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει, αφού είναι και από την νέα, πώς λέγεται, Νέα Αριστερά, δεν θα βγείτε. Δεν θα βγεις. Του δώσανε εντολή, μη σας πω και ποιος την έδωσε. Εγώ σας λέω. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δουλειά. Σας λέω ότι έγινε. Κύριε, θέλετε να ακούσετε. Βεβαίως, το άκουσα, το διάβασα το περιστατικό. Το διάβασα το περιστατικό. Και σας λέω τέτοια εντολή δεν υπάρχει. Δηλαδή ψέματα ο παπάς. Δεν λέω. Τότε κάποιος λέει ψέματα, δεν μπορεί. Δεν λέω ότι λέει. Η αλήθεια είναι ότι κάποιος μπορεί. Λέει κάτι πιο διαφορετικό από ψέματα. Φέρετε τον κύριο παπά να σας το διευκρινίσει. Μα το διευκρινίσει, έχουμε το δίκιο. Έχω εντολή. Βεβαίως. Εγώ δεν έχω τέτοια. Δεν γνωρίζω τέτοια. Το παιδό, βάλ το βίντεο ρε παιδί μου. Να το ψάχνουν τώρα οι άνθρωποι. Το βίντεο το παίξαμε και χθες. Το παίζουν όλα τα κανάλια. Το έχουμε το βίντεο. Κατανόηση, νομίζω ότι είναι μια πληγή πολύ πρόσφατη ακόμα αυτή η διαίρεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μια πληγή η οποία είναι ανοιχτή τόσο για μας τα στελέχη όσο νομίζω και για τον κόσμο. Ίσως θα πρέπει να επιδειχθεί μια κατανόηση για λίγο καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να δεχτούμε ότι θα βρισκόμαστε απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους εκλεγήκαμε μαζί κάτω από την ίδια σημαία, με τον ίδιο αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα, σε εκλογές του 2023, προκειμένου να βρισκόμαστε απέναντι. Δεν υπάρχει ακόμα αυτή ενδεχομένως η ψυχολογική ετοιμότητα να το κάνουμε. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να καταλάβετε κι εσείς από την πλευρά σας ότι μας φαίνεται και εμάς τους δημοσιογράφους σε μια δύσκολη θέση. Ο κ. Παπάς πάντως υπονοεί ότι θα ήθελε να ξεπεραστεί σύντομα αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Φαντάζομαι η ζωή βρίσκει τις λύσεις σε αυτά τα θέματα. Είναι ένα θέμα αρχής πώς κανείς θα αντιπαρατεθεί με συντρόφους με τους οποίους καθόμασταν πριν έρθετε αυτό, στα ίδια έδρανα. Δεν υπήρχε. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη ακριβώς γιατί είναι πολύ πρόσφατο αυτό το οποίο και συμβαίνει. Και σήμερα αυτή εγκαινιάσανε την παρουσία του στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο τώρα. Ναι, άκουσα τύπο συνάδελφο. Μην μας διαψεύδετε. Όχι, δεν διαψεύδω. Όχι, εγώ σας λέω ότι δεν γνωρίζω τέτοια εντολή. Κοιτάξτε, όταν τελείωσε, όταν εγώ τον κράτησα τον κύριο Καλαματιανό, τον κράτησα, ένα κάτι διοντολογίας, για να υπάρχει φωνή της χρηματικής αντιπολίτευσης. Τον έβγαλα μόνο του. Σωστά. Στο τέλος της εκπομπής, που κανονικά έπρεπε να το κάνω. Το έκανα όμως. Εγώ διαμαρτυρήθηκα στην Ένωση Συντακτών. Δεν μπορεί κανένα κόμμα. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε να μας ορίζει τη σύνθεση ενός τραπεζιού, ας πούμε, έτσι. Ίσως έγινε κάποια παρεξήγηση, θα το διευκρινίσω κιόλας, γιατί εγώ τέτοια εντολή δεν γνωρίζω, σας το λέω ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει, έτσι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ναι, αφού ήμουν εκεί που τον πήρανε τηλέφωνο. Το ήμουν μπροστά, σε είδα. Αλλά ο κύριος Παπάς, επειδή είναι ένας πολύ αξιοπρεπής και χαμηλών τόνων άνθρωπος, θα το λέω πάντα. Και του έχω απεριόριστη εκτίμηση. Κι εγώ η αλήθεια είναι. Ναι, είναι ένας άλλος καλός συνομιλητής. Πάντα έρχεται, πάντα λέει την άποψή του, δεν δημιουργεί προβλήματα. Και θέλω να πω, ο άνθρωπος, ας πούμε, στενοχωρήθηκε κιόλας. Τον είδα στενοχωρήθηκε. Στενοχωρήθηκε. Εγώ τον έβγαλα όμως χάρη της διοντολογίας που ορίζει η Ένωση Συντακτών. Κύριε, σας ευχαριστώ και σας δύο πάρα πολύ. Το ξεκαθαρίσαμε, θα το διευκρινίσουμε. Δεν το ξεκαθαρίσαμε, όχι, θα το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, το ξεκαθάρισα εγώ. Όχι, θα το ξεκαθαρίσουμε με αυτό. Πήρα αρμοδίως. Και σας είπαν ότι υπάρχει τέτοια εντολή. Και είπανε, όχι, έτσι, θα μην βγαίνουν οι δυο τους μόνο και κάτι τέτοιο. Μα δεν ήταν οι δυο τους μόνο, είχε κι άλλους. Πέντε ήταν, μόνο, είχα κι άλλους. Άρα διευκρινίστηκε. Μιλήσατε με το κόμμα και είναι όλα ξεκάθαρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί σας υποσχέθηκα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Λεφτά δεν δίνεις. Πάμε.